Ο εν λόγω υπάλληλος αναφέρει ότι το φέρετρο ανοίχτηκε και έγινε η κηδεία, η τελετή, τα πάντα κτλ. Το φέρετρο ανοίχτηκε πριν κατέβει στο μνήμα. Ανοίχτη. Λοιπόν, κάθεται και λέει ότι μόνος μου το πήρα, μόνος μου το πήγα, μόνος μου το κατέβασα. Μα τι είμαι, σαν ψώνι είμαι. Ποιος μπορεί να είμαι που να έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα μόνος μου. Πάτε μία λέει ότι είχα κλειστές τις πόρτες και δεν άφηνα κανένα να μπει μέσα. Την άλλη λέει ότι οι συγγενείς ήταν μαζί μου. Πώς γίνεται οι συγγενείς να με υποστηρίζουν και από την άλλη έχω κλειστές τις πόρτες στον κόσμο. Σε ποιο κόσμο έχω κλειστές τις πόρτες. Πάτερ, να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, οι ανακρίβειες είναι συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Είστε αρνητής του κορονοϊού. Είμαι αρνητής των μέτρων. Και του κορονοϊού. Κορονοϊός υπάρχει. Όχι, 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 όχι. Μισό λεπτάκι. Γιατί από τις αναρτήσεις που έχετε... Πάντα, θα με αφήσετε να απαντήσω. Βεβαίως, ναι, ναι. Λοιπόν, κορονοϊός υπάρχει, όπως υπήρχε πάντα, υπήρχαν οι γρήπες. Λοιπόν, είναι μια άλλη μορφή γρήπης. Είμαι αρνητής των μέτρων ξεκάθαρα. Εντάξει. Είστε αρνητής, διότι έχετε διότι κάνει μέτρα, ανάρτηση. Τα μέτρα δεν έχουν... Πατέρα Αγαθάγγελ, έχετε κάνει ανάρτηση ναι. που λέει «Ο ιός της ναι. κορώνας ζητάει να αρνηθώ το Χριστό ναι. μου για να σώσω τη Μπράβο, ζωή ναι. μου και τα χρήματά μου». Μπράβο. Εσύ Μπράβο, τι θα ναι. κάνεις. Σωστά. Ότι ο κορονοϊός σας ζητάει εσάς να αρνηθείτε το Χριστό σας. Ο κορονοϊός ζητάμε να φοράμε βραχιολάκι, ο κορονοϊός ζητάει να χωριστούμε σε δύο κατηγορίες ανθρώπων, στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους. Ο κορονοϊός διχάζει τον κόσμο, ο κορονοϊός έχει καταστρέψει την κοινωνία, ο κορονοϊός έχει τρελάνει τα μυαλά των ανθρώπων, διότι οι ίδιοι Άδωνης, Μόσια, Λουσιόδρας και Παγώνη και όλοι αυτοί πέρυσι λέγανε «Όχι, δεν επιτρέπεται, δεν χρειάζεται να φοράς μάσκες, απαγορεύεται να φοράς μάσκες». Και οι ίδιοι σήμερα έρχονται να μας πούνε και με εμβόλια και με δύο μάσκες κτλ. Λοιπόν, οι άνθρωποι παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Σε αυτό που επισημαίνετε. Με το μυαλό του κόσμου. Λοιπόν, ακούστε με λιγάκι, λίγο να τελειώσω. Σε αυτό που επισημαίνετε έχετε δίκιο. Και πράγματι αν το έχω έλεγαν. Δίκιο, σταματάμε και εκεί γιατί πέρα. Το έλεγαν, γιατί ήταν η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας, οπότε Ωραία. Η Ελλάδα ακολουθούσε του Παγκόσμιου Οργανισμού, όταν αλλάζει άποψη, η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού, όταν αλλάζει άποψη διαρκώς, τότε θα πρέπει κάπου να παραπέμπεται. Λοιπόν, σε κάποιο δικαστήριο, στη Χάγη, δεν ξέρω κάπου πρέπει να παραπέμπεται. Μάλιστα. Δεν είναι ένα ανώτερο όργανο των πάντων. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε νοημοσύνη, έχουμε λογική, έχουμε μια αξιοπρέπεια. Όποιος λοιπόν, φορά... και αυτή την αξιοπρέπεια, ναι. αυτή την αξιοπρέπεια τη σεβάστηκαν οι πάντες, όλοι οι λαοί, σε κάθε θρησκεία, ειδικά την ώρα της κηδείας, την ώρα της ταφής. Εμείς τώρα, την ώρα της ταφής, θέλουμε τον άνθρωπο να τον τυλίγουμε σαν λουκάνικο, να τον πετάμε γυμνό, γιατί γυμνός ήταν ο άνθρωπος στο σάρκο, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Πάτερ, λοιπόν, να δούμε λίγο. Και δεν τον βλέπουν ούτε οι συγγενείς του. Μου επιτρέπετε. Γιατί να μην δουν οι συγγενείς τον νεκρό τους.